Η οικογιορτή Λάρισσας οργανώνεται κάθε χρόνο από τον Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ομάδες καλλιεργητών. Στόχοι της διοργάνωσης είναι η προβολή πτυχών και τάσεων της αγροτικής παραγωγής στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, βασικός στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, τοπικής ανάπτυξης, αλληλεγγύης και συμμετοχής. Η οικογιορτή γράφει τη δική της ιστορία αύριο 13, Κυριακή 14 Μαΐου, είμαστε στο αισθητικό Άλσος. Πυρήνας της οικογιορτής, όπως γνωρίζετε, είναι οι ομάδες που ασχολούνται με την διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών και σπόρων. Την Κυριακή, λοιπόν, 11 με 1, θα μοιράσουμε χιλιάδες σπόρους και φυτά. Στο πλαίσιο της οικογιορτής οργανώνονται συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια, χρήσιμα και διασκεδαστικά, ενώ διανέμονται δωρεάν σπόροι και φυτά παραδοσιακών ποικιλιών και αρωματικά φυτά από το φυτώριο του Δήμου. Παράλληλα, έχουμε στην αγορά οικοτέχνες, χειροτέχνες και πάρα πολλές εκπαιδευτικές δράσεις και το Σάββατο και την Κυριακή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε ανακοινώσει. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να φέρει τα παιδιά του, να έρθει και ο ίδιος, να απολαύσει το χώρο, να δει τους οικοτέχνες και τους χειροτέχνες και να πάρει φυτά και σπόρους για τον κήπο και για τον μπαλκόνι. Η οικογιορτή Λάρισσας πραγματοποιείται φέτος για 6η χρονιά και κάθε χρόνο αποτελούσε πόλο έλξης για πολλούς Λαρισαίους.